Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω το πώς μπορείτε να μετατρέψετε αυτό σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά για αυτό το κανάλι. Όλοι μου έχετε ζητήσει να ξεκινήσω ή μάλλον να συνεχίσω τα μαθήματα Photoshop ή να αρχίσω να δείχνω πράγματα. Έχω διαβάσει, έχω ψάξει πολύ, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σειρά θα ήταν καλό και για εσά αλλά και για μένα. Και για να σα πω, αλλά να σα δείξω πράγματα και εσεί να μάθετε πράγματα. Σίγουρα δεν είμαι ο Ιδίμων, σίγουρα δεν έχω τελειώσει σχολέ. Ό,τι έχω καθίσει, το έχω ψάξει, το έχω βρει μόνο μου. Έχω φτάσει όμω σε ένα σημείο το οποίο αυτό το πράγμα να μπορώ να το κάνω επάγγελμα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εδώ για να σα βοηθάω. Υπάρχουν άπειρα κανάλια στο YouTube, πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει Σχεδόν κανένα ελληνικό, τουλάχιστον κανένα ελληνικό γνωστό κανάλι που να κάνει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όλα τα κανάλια στο internet που ασχολούνται με αυτό το πράγμα δείχνουν καταπληκτικέ εικόνε, υπέροχα πράγματα. Αυτό θα κάνουμε κι εμεί. Θα δείχνουμε πώ αυτό το καταπληκτικό πράγμα όμω που βλέπετε, το πώ μπορείτε να το κάνετε κι εσεί. Το πώ μπορείτε να το φτιάξετε. Από αυτό το πράγμα θα γλιτώσετε λεφτά, θα γλιτώσετε χρόνο, θα γλιτώσετε πολλά άλλα πράγματα δεν χρειάζεται να έχεις τον εξοπλισμό τον πανάκριβο, την πιο ακριβή κάμερα που υπάρχει, το πιο ακριβό drone. Μπορείς να κάνεις τα πάντα με, με ένα minimum budget και να βγαίνει ακριβώς και αν όχι ακριβώς πολύ κοντά στο αποτέλεσμα που θέλεις. Βασικό πράγμα, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, μάλλον που βλέπατε στο intro και βλέπετε και τώρα, είναι το log profile. Τι είναι τα log profile. Τα log profile υπάρχουν πολλά color profile είναι ένα απλό προφίλ. Είναι ένα προφίλ το οποίο δεν έχει χρώμα. Είναι ένα άχρωμο προφίλ. Σας λέω, θα σας τα λέω όλα όσο το δυνατόν πιο απλά γίνεται για να τα καταλαβαίνετε κι εσείς. Στο χόλικο και στις ταινίες γενικά που γυρίζονται στο σινεμά, αυτό το πράγμα είναι μια βασική προϋπόθεση. Δηλαδή, όλα τα χρώματα να έχουν την ίδια απόχρωση, όλα τα χρώματα να είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία. Υπάρχουν πολλά είδη log profile, τα οποία δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, εφόσον εσείς τραβήξετε το πλάνο στο log profile, που θα δείξω και πώς μπαίνει οποιαδήποτε DSLR σε log profile, ή σε scene style, όπως το έχουν κάποιες άλλες, που δεν έχει μεγάλη διαφορά, έχει διαφορές, αλλά δεν έχει μεγάλες διαφορές. Παίρνεις λοιπόν το πλάνο που έχεις τραβήξει και το μεταφέρεις στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μέσα color correction. Το color correction είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να φτιάξεις το χρωματικό προφίλ που είτε εσύ θέλεις, είτε το χρωματικό προφίλ που ήδη έχει και θα πάρεις να βάλεις επάνω και να φτιάξεις την εικόνα σου όπως θέλεις. Εγώ σήμερα θα σας δείξω το πώς θα πάρουμε το πλάνο από το log profile και θα το μετατρέψουμε σε ένα προφίλ όμορφο και ωραίο. Απλά θα πάρουμε και θα πειράξουμε τα color circles και τα color curves. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να δώσουμε εμείς την απόχρωση που θέλουμε στα highlights, στα shadows, και στα mid-tones. Θα δώσουμε εμεί όσο μαύρο θέλουμε στην εικόνα να έχει, όσο άσπρο θέλουμε στην εικόνα να έχει και πόσο θέλουμε χρώμα να έχει αυτή η εικόνα. Υπάρχουν δύο μεγάλε οικογένειε χρωμάτων. Η πρώτη μεγάλη ομάδα και οικογένεια χρωμάτων είναι το RGB. Το RGB αποτελείται από το red, το green και το blue. RGB. Η δεύτερη μεγάλη οικογένεια χρωμάτων είναι η ΣΜΙΚ. Τα ΣΜΙΚ χρώματα είναι τα χρώματα τα οποία κυρίω δουλεύουν τα εκτυπωτικά μηχανήματα. Οι κάμερε μα και οι οθόνε μα διαβάζουν RGB. Το ΣΜΙΚ σημαίνει cyan, magenta, yellow και black. Το black, το k, το τελευταίο από το black. Και έτσι δίνεται το ΣΜΙΚ. Αν δείτε του εκτυπωτέ σα, έχουν μέσα μπλε, φούξ, πράσινο και μαύρο είναι τα χρώματα τα οποία δουλεύουν οι εκτυπωτέ. Βασική προπόθεση είναι να έχετε τραβήξει από την κάμερά σα log profile. Τώρα αυτό είναι για του γνώστε που ίσω ξέρουν. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους λίγο γνώστες που ξέρουν τι είναι τα log και τι είναι τα cinestyle προφίλ. Αν σε περίπτωση δεν είσαι γνώστης, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, θα έρθει το επόμενο βίντεο το οποίο θα δείξω το πώς μπορείς, εάν δεν έχει κάμερά σου, πώς να βάλεις και να τραβάς με την κάμερά σου. Ένα λίγο μπακαλίστικο τρόπο για να μπορέσει να μετατρέψει την κάμερά σου να τραβάει εν μέρη log profile είναι να πα εκεί που ρυθμίζει την εικόνα, δηλαδή αν είναι αυτόματα τα χρώματα, αν είναι μονόχρωμο, να πας στο χρήστη ένα και να τα κατεβάσεις όλα τέρμα αριστερά, όλα κάτω. Μέχρι να γίνει γκρι, μέχρι να γίνει ένα ουδέτερο χρώμα. Αυτό είναι εν μέρη το log profile. Μόλις ανοίξουμε το Premiere ανοίξουμε ένα καινούριο project, ένα test color project ας πούμε, μας βγάζει το Premiere στο editing. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε μέσα στο Premiere το πλάνο. Το πλάνο το οποίο έχουμε τραβήξει και θέλουμε να φτιάξουμε. Κάνει λοιπόν import το Premiere και μεταφέρουμε το πλάνο κατευθείαν μέσα στο timeline για να δημιουργηθεί το sequence. Αυτό το πράγμα το κάνουμε για τον λόγο ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε νέο sequence. Θα πάρει το πλάνο, το sequence, το οποίο είναι το πλάνο. Γιατί πολλέ φορέ όταν πα να κάνει καινούριο sequence, δεν κάνει το σωστό sequence, κάνει μικρότερο ή κάνει μεγαλύτερο. Πολλοί μου έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτόν τον λόγο. Οπότε παίρνει το πλάνο όπω είναι, το τραβά και δημιουργείται το sequence με βάση το πλάνο που έχει. Αν σε περίπτωση σου δώσουν ρυθμίσει για sequence, απλά κάνει. Από εδώ έρχεσαι πατάς, sequence και σου βγάζει τις επιλογές για να φτιάξεις το νέο sequence. Εμείς όμως έχουμε το δικό μας, οπότε με τον πολύ απλό τρόπο που το φτιάξαμε πατάμε απλά cancel. Ερχόμαστε λοιπόν στο πλάνο το οποίο έχουμε διαμορφώσει και φτιάχνουμε το κομμάτι του μοντάζ. Αφού τελειώσετε το μοντάζ και μετά φτάνει το σημείο που κάνουμε το color correction. Πρώτα μοντάζ και μετά color correction. Πολύ βασικό. Λοιπόν... Εγώ για να σας δείξω και την διαφορά από το ένα στο άλλο, δεν θα πάω κατευθείαν επάνω στο πλάνο και θα φτιάξω το Color Correction, θα δημιουργήσω ένα Adjustment Layer. Το Adjustment Layer τι είναι, είναι ουσιαστικά ένα χαλί που πέφτει από πάνω από το πλάνο και ό,τι ρυθμίσεις κάνετε στο χαλί φαίνονται στο πλάνο. Να σας το πω πολύ απλά. Πάμε λοιπόν File, αφού επιλέξουμε πρώτα αυτή την πλευρά που είναι το Project και όχι το Sequence, ερχόμαστε File, ερχόμαστε New και πηγαίνουμε στο... Adjustment Layer. Αφού το επιλέξω, μα λέει ότι θέλετε το Adjusted Layer να είναι 1920-1080-25 FPS. Ανάλογα με το sequence που έχετε, πρέπει να έχετε και τι ίδιε ρυθμίσεις στο Adjustment Layer που θα βάλετε. Γι' αυτό λοιπόν οι ρυθμίσεις είναι ίδιες, οπότε πατάμε OK. Τραβάμε το Adjustment Layer δίπλα και βλέπετε ότι δημιουργείται ένα ρόζ σαν είμα σαν φωτογραφία από πάνω. Βρίσκεται το σημείο που θέλετε να κάνετε το color correction. Εγώ θυμάστε, ότι τράβηξα το πλάνο, έκανα έτσι και το πλάνο άλλαξε. Οπότε θα το κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Θα πάω επάνω στην αλλαγή. σε, σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω το πώς Όλο αυτό να το μετατρέψετε στο σημείο αυτό. στο σημείο αυτό ήταν το σημείο που ήθελα εγώ να μετατρέψω. Οπότε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο color. Εγώ το έχω διαμορφώσει το color έτσι, ώστε να μου τα έχει όλα δίπλα μου. Λοιπόν, όταν το ανοίξετε, θα σας βγάλει τα λούμετρη. Τα λούμετρη δεν είναι έτσι όπως είναι τα δικά μου. Για να γίνουν έτσι όπως είναι τα δικά μου, θα έρθετε εδώ ακριβώς, που έχει τα setting, θα πατήσετε και θα επιλέξετε το UV, UV ε, ε, μάλλον YUV και το RGB, το πρώτο RGB, όχι το δεύτερο. Εάν επιλέξετε το RGB σωστά, θα σας βγάλει δίπλα τα RGB, Red, Green, Blue. Τα Red, Green, Blue πρέπει για να είναι διαμορφωμένο ακριβώς έτσι όπως το θέλετε και να γίνουν τα χρώματα τόσο όμορφα, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πηγαίνουμε με βάση τις σχηματομορφές που βλέπουμε. Να ξέρετε ότι πρέπει όλα τα red, green, blue να είναι μέχρι το 90 και κάτω μέχρι το 0. Τώρα αν τα δείτε είναι στο 100 και στο λίγο πιο κάτω από το 20. Οπότε πρέπει να πάμε και να τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να τα βάλουμε εκεί που σας είπα. Σας μιλάω όσο το τον πιο απλά γίνεται για να καταλαβαίνετε το τι κάνω. Πηγαίνουμε λοιπόν και επιλέγουμε το Adjustment Layer. Και θα σας τα βγάλει είτε έτσι είτε έτσι. Εσείς κλείνετε το Basic από εδώ πάνω και πηγαίνετε στο Color Wheels. Το Color Wheels μας βγάζει τα Shadows, τα Mid Tones και τα Highlights. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι βλέποντας το RGB στο αριστερό μας χέρι να πάμε και να κατεβάσουμε ή να ανεβάσουμε αντίστοιχα τα Mid tone, τα Highlights και τα Shadows έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που σας είπα. Οπότε, πηγαίνουμε και ρίχνουμε τα Shadows. Αν ρίξετε τα Shadows, βλέπετε ότι κατεβαίνει όλο το RGB προς τα κάτω. Θα το πάμε λίγο, ελάχιστα πιο πάνω από το 0. Βλέπετε ότι η εικόνα μας έχει σκοτεινιάσει και έχει αρχίσει να παίρνει το... τη μορφή που θέλουμε. Πηγαίνουμε στα mid tones και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τα κατεβάζουμε, αλλά όχι πάρα πολύ, λίγο. Και πηγαίνουμε στο τέλος στα highlights και τα κατεβάζουμε επίσης βλέπετε ότι όσο τα κατεβάζω, που έχουν πάει στο 90 και στο 0, βλέπετε ότι η εικόνα έχει το χρώμα που πρέπει να έχει. Το χρώμα δηλαδή που θέλουμε να πάρει η εικόνα μας. Εφόσον κάνουμε αυτό το πράγμα και έχουμε διαμορφώσει σωστά τα RGB όπως έπρεπε, κλείνουμε το Color Wheels και ανοίγουμε τα Color Curves ή αλλιώς και το Curves. Τα Curves ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε, να ανεβάσουμε λίγο ελάχιστα το Exposure και να σκοτεινιάσουμε λίγο παραπάνω τα σάντου. Οπότε, ερχόμαστε κάπου εδώ περίπου και κατεβάζουμε πάρα πολύ λίγο την εικόνα. Πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, βλέπετε ότι το μπλε ήταν το προηγούμενο και το άσπρο είναι εκεί που το πήγαμε εμείς. Πάρα πολύ λίγο θέλει, έτσι. Προσοχή. Πηγαίνουμε πάνω, κάπου εδώ περίπου και ανεβάζουμε λίγο. Ελάχιστα. Πολύ ελάχιστα. νομίζω ότι λίγο ακόμα με παίρνει. Γιατί εμένα το δωμάτιό μου είναι σκοτεινό, δεν έχω πάρα πολύ φως μέσα, οπότε νομίζω λίγο παραπάνω είναι καλά. Βλέπετε τώρα ότι ανέβηκαν όλα προς τα πάνω, αλλά δεν έχουν ανέβει πάνω από το 90 και κάτω από το 0. Τώρα που έχουμε πειράξει όμως τα color curves, τα RGB curves μάλλον, θα τα κλείσουμε, θα ανοίξουμε πάλι το color wheel και θα ανεβάσουμε ελάχιστα τα shadow προς τα πάνω. Για να έρθει η εικόνα και να γίνει αυτό που θέλουμε ακριβώ. Βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολο ήταν και φτιάξαμε την εικόνα όπω θέλαμε. Βλέπετε την εικόνα όπω ήταν πριν. Και βλέπετε την εικόνα όπω έγινε μετά. Βλέψετε σε αυτό εδώ. Τώρα, εάν σε περίπτωση θέλετε να κάνετε και τη μεταφορά από τη μια πλευρά στην άλλη, επειδή πραγματικά δεν το λέει κανένα, όπου και να το ψάξετε δεν θα το βρείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έρχεστε εδώ πέρα, στο σημείο δηλαδή που αλλάζει η εικόνα. Πατάτε επάνω στο adjust layer που θέλετε, ερχόμαστε στο μείον 960, γιατί μείον 960, γιατί αν δείτε εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι στο 960. Εγώ θέλω να το αφαιρέσω, να το βγάλω προς την δεξιά πλευρά. Οπότε, έρχομαι εδώ στο 960 και βάζω μπροστά ένα μείον. Αν σε πρέπει να σου βάλω μείον, όλη η εικόνα θα μεταβερθεί μείον 960 χιλιοστά. Οπότε, την μεταφέρω μείον 960 χιλιοστά έξω. Οπότε την πηγαίνω προς τα δεξιά. Δικό σας αριστερά, δικό μου. Οπότε, έγινε αυτό που ήθελα. Έρχομαι τώρα στο position και πατάω click για να δημιουργηθεί το keyframe. Πατάω play σε αυτό εδώ. Και είναι το σημείο που θέλω να γίνεται η εικόνα να έρχεται. Οπότε έρχομαι πάλι εδώ στο keyframe και το 960, μάλλον το μείον 960, το κάνω 960. Και έγινε αυτό που ήθελα. Οπότε τώρα εγώ αν το πάω πίσω, δείτε τι γίνεται. Όλο αυτό να το μετατρέψετε σε αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε, ελπίζω αυτή η νέα σειρά να αρέσει σε όλους θα κάνουμε πολλά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι και έρχονται πολύ πιο συχνά βίντεο γιατί ξέρω ότι έχω πολύ καιρό να κάνω. Εάν σας άρεσε κάντε like, κάντε ένα subscribe, κάντε και μια κοινοποίηση και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.